Γεια σας, είμαι η Άννα και μαζί θα δούμε τα νέα του Shake News για αυτή την εβδομάδα. Μήπως ο λογαριασμός σου στο Facebook έχει παραβιαστεί? Υπάρχουν φορές που απορείς εάν κάποιος έχει παραβιάσει το λογαριασμό σου στο Facebook. Μη σκάς, η απορία σου μπορεί να λυθεί μέσα σε μόλις 2 λεπτά. Το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να πας στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου. Στη συνέχεια να κάνεις κλικ στο ασφάλεια και τέλος στο πού είστε συνδεδεμένοι. Εάν παρατηρήσεις άγνωστες τοποθεσίες σύνδεσης, τότε μάλλον έχεις παραβιαστεί. Βέβαια, μπορείς πολύ εύκολα να τις απενεργοποιήσεις κάνοντας κλικ στο τέλος κάθε δραστηριότητας. Άλλες πιθανές ενδείξεις παραβίασης του λογαριασμού σου είναι η αλλαγή των προσωπικών σου δεδομένων, των login πληροφοριών ή και τα αιτήματα φιλίας σε ξένα άτομα. Εάν λοιπόν διαπιστώσεις ότι έχεις παραβιαστεί, αρχικά πρέπει να αλλάξεις κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια να ενεργοποιήσεις τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Καταζητείται για φόνο που μετέδωσε μέσω του Facebook. Ο Steve Stephens καταζητείται για τη δολοφονία ενός ηλικιωμένου άντρα, την οποία μάλιστα μετέδωσε στο λογαριασμό του στο Facebook. Ο νεαρός δράστης, σε προηγούμενες αναρτήσεις του, ισχυρίστηκε ότι θα διαπράξει τη σφαγή του Πάσχα. Παραδέχτηκε ότι έχει διαπράξει άλλες 13 δολοφονίες, οι οποίες βέβαια δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα. Ο λόγος των δολοφονιών? Να γυρίσει πίσω η πρώην γυναίκα του. Τελικά κάποιους ανθρώπους καλύτερα να μην τους χωρίζεις. Είμαστε ασφαλείς. Τα ATM αποκτούν Windows 10. Ενώ τα Windows 10 έχουν κατακτήσει τον κόσμο, υπάρχουν και έξω εκατομμύρια ATM τα οποία ακόμα τρέχουν σε Windows XP, χωρίς έτσι να αποφελούνται από την ασφάλεια και τα ωφέλη της τελευταίας έκδοσης του λειτουργικού συστήματος. Όλα αυτά βέβαια πρόκειται να αλλάξουν, καθώς τα ATM θα ενταχθούν για τα καλά στην οικογένεια των Windows 10. Να σημειώσουμε βέβαια ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές ATM που θα λάβουν τα Windows 10. Βέβαια θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Θα μου πεις βέβαια, εδώ υπάρχουν νοσοκομεία που λειτουργούν σε Windows XP. Τα ATM μας πείραξαν. Διέρευσαν και πάλι γυμνές φωτογραφίες διασημοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιωτικές φωτογραφίες και βίντεο της Emma Watson, καθώς και άλλων διασημοτήτων, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Οι προσωπικές στιγμές κλάπηκαν από λογαριασμούς στο iCloud ή από προσωπικά άλμπουμ. Οι hackers μάλιστα προχώρησαν σε δημοσίευση των βίντεο σε γνωστή ιστοσελίδα. Η πρόσφατη αυτή διαρροή θυμίζει πολύ το hack του 2014 που ονομάστηκε Fappening και σε εκείνη την περίπτωση πάλι είχαν διαρρεύσει στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες διασημοτήτων του Hollywood. Οι hackers κατάφεραν να υποκλέψουν τις εικόνες από λογαριασμούς iCloud μέσω phishing, για το λόγο και τον οποίο καταδικάστηκαν σε 18 μήνες φυλάκιση. Εφαρμογή για Android παρακολουθεί τις κλήσεις και τα μηνύματά σου. Η Google ανακάλυψε πρόσφατα μια εφαρμογή για Android συσκευές, η οποία μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις, τα μηνύματα και τις κλήσεις μέσω του τηλεφώνου. Μάλλον μιλάμε για το πιο επικίνδυνο malware που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το spyware που έχει την ικανότητα να κατασκοπεύει τους χρήστες από την κάμερα και το μικρόφωνο των συσκευών τους ονομάζεται Crisaur και από ό,τι φαίνεται έχει κάποια σύνδεση με το Pegasus, το πρόγραμμα που είχε δημιουργηθεί το 2016 και στόχευε iPhone χρήστες. Ανυποψίαστα ζευγάρια είδαν τις ιδιωτικές τους στιγμές στο Pornhub. Οι γλύκες βγήκαν ξινές σε ανυποψίαστα ζευγάρια που επέλεξαν ένα σκοτεινό σοκάκι έξω από κλαμπ σε γνωστή πόλη της Αγγλίας για να εκδηλώσουν την αγάπη τους. Ένας hacker παραβίασε μια CCTV κάμερα έξω από το κλαμπ και στη συνέχεια διέρευσε το βίντεο στο Pornhub. Φυσικά, τα ανυποψίαστα ζευγάρια δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η κάμερα είχε παραβιαστεί και φυσικά ούτε ότι θα βρίσκονταν στο Pornhub. Τα βίντεο έγιναν viral και έχουν ήδη προβληθεί αρκετές φορές. Άσχημα τα νέα για τα νέα ζευγάρια. Τα hacking εργαλεία της NSA κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Εάν χρησιμοποιείς Windows, καλά θα κάνεις να προσέχεις το επόμενο διάστημα. Hacking εργαλεία που φέρεται να ανήκουν στην NSA κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο από τη διαβόητη ομάδα Shadow Brokers. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ομάδα είχε υποκλέψει τα εργαλεία από την NSA το περασμένο καλοκαίρι. Τα συγκεκριμένα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραβιάσουν σχεδόν όλα τα συστήματα Windows εκτός από τα Windows 10. Να σημειώσουμε βέβαια ότι πρόσφατες λεπτομέρειες αποκαλύπτουν exploit τα οποία μπορούν να παραβιάσουν ακόμα και Windows 10, ενώ ουσιαστικά τα εργαλεία αυτά είχαν διαμορφωθεί για παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος. Θύματα της εν λόγω επίθεσης έχουν πέσει και αρκετές ελληνικές εταιρείες και δίκτυα, όπως το δίκτυο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, εξυπηρετητής του τηλεοπτικού σταθμού Sky και της Vodafone, καθώς και πελάτης της εταιρείας OTE Cosmote. Πώς να κατεβάζεις ανώνυμα μέσω Torrent?
Το BitTorrent είναι ένας εύκολος και αρκετά διαδεδομένος τρόπος για εσένα που θέλεις να κατεβάζεις ταινίες, μουσική, παιχνίδια. Με τον πόλεμο όμως που δέχονται τα Torrent Site από τις αρχές, η ανάγκη για υπηρεσίες που προσφέρουν ανωνυμία γίνεται όλο και πιο έντονη. Υπάρχουν λοιπόν μερικοί δημοφιλείς τρόποι εάν θέλεις να περνάς απαρατήρητος κατά τη λήψη περιεχομένου. Μία λοιπόν από τις καταλληλότερες υπηρεσίες είναι το VPN και οι διακομιστές διαμεσολάβησης, χάρη στους οποίους μπορείς πλέον να κατεβάζεις περιεχόμενο χωρίς καμία ανησυχία. Αυτά ήταν τα νέα αυτής της εβδομάδας από το SEC News. Για περισσότερα βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι μας.